Πριν από λίγο, και επειδή και με αφορμή βεβαίως τη συνταγματική αναθεώρηση, η συζήτηση εδώ έχει και έντονα ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Πριν από λίγο λοιπόν ο κύριος Τζαβάρας, αναφερόμενος στους βιομήχανους, τους απέδωσε την ιδιότητα των παραγωγών του πλούτου. Ο κύριος Τζαβάρας, πριν από λίγο. Πρόκειται για αντιστροφή φυσικά της πραγματικότητας, αφού αυτή η πραγματικότητα λέει ότι είναι άλλο πράγμα οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής βάσει των οποίων παράγεται ο πλούτος και άλλο πράγμα όσοι κινούν και όσοι χειρίζονται αυτά τα μέσα παραγωγής του πλούτου, και αυτοί βεβαίως δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενους και την εργατική τάξη. Ωστόσο, για επανερχόμενος στο θέμα που συζητάμε, θέλουμε να πούμε, να υπενθυμίσουμε μάλλον, ότι όταν ξεκινούσε η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, είχαμε πει τότε ότι αυτή υπηρετεί τρεις βασικά στόχους. Πρώτον, την εξασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας και τη συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής με το αδιατάρακτο των κυβερνητικών θητιών, είτε έναντι αντιθέσεων ενδοαστικών, είτε πολύ περισσότερο βέβαια έναντι της όποιας πιθανής λαϊκής πίεσης. Δεύτερον, την αναστήλωση του κύρους του αστικού πολιτικού συστήματος μέσα από μια εκτεταμένη προσπάθεια αναπαλαίωσης των δομών και της λειτουργίας του, παραδείγματος χάρη στο ζήτημα της βουλευτικής θητείας. Και τρίτον, μια επικαιροποίηση και συμπλήρωση εκείνων των συνταγματικών διατάξεων παύλα διακηρύξεων, οι οποίες συνήθως μένουν μακριά από την πραγματική ζωή, ωστόσο όμως αξιοποιούνται για την αναζωπήρωση δικοματικών αντιπαραθέσεων στη βάση ψεύτικων διαχωριστικών γραμμών, όπως ας πούμε ο καυγάς ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας περί των δημόσιων αγαθών της ενέργειας και του νερού, την ώρα που συναγωνίζονται ποιος θα τα ιδιωτικοποιήσει καλύτερα. Λοιπόν, στις προτάσεις της σημερινής θεματικής ενότητας των άρθρων 51 έως 85, η οποία αφορά στη Βουλή και τις σχέσεις της με την κυβέρνηση, θα βρει κανείς όλα τα παραπάνω. Ας τα δούμε συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά τη φιλολογία και την προτασιολογία και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας περί ενίσχυσης και αναβάθμισης του ρόλου της Βουλής, αποτελούν τη μέγιστη υποκρισία. Γιατί χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος πολιτικές δυνάμεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια ως κυβερνήσεις παραβίασαν και έκαναν λάστιχο το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής να μιλάνε τώρα για την αναβάθμιση του Κοινοβουλίου. Τι να πρωτοθυμηθούμε αλήθεια? Τα νομοσχέδια που βαφτίζονταν από την εκάστοτε πλειοψηφία επίγοντα ή κατεπίγοντα και με διαδικασίες fast track περνούσαν από τη Βουλή χωρίς πολύ συζήτηση? Ή τις εκπρόθεσμες τροπολογίες που έγιναν κανόνας σε άσχετα νομοσχέδια και κατά δεκάδες προστίθενταν από τους υπουργούς ακόμα και λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία? Ή την τακτική των κυβερνητικών βουλευτικών τροπολογιών που γίνονταν κατόπιν δεκτές από τους υπουργούς προκειμένου να παρακαμφθεί το Γενικό Λογιστήριο, το οποίο όμως επικαλούνταν οι κυβερνήσεις για να απορρίψουν προτάσεις νόμου του ΚΚΕ. Ακόμα και τώρα που δεν υπάρχει η δικαιολογία των ειδικών συνθήκων, αφού υποτίθεται ότι βρισκόμαστε πια εκτός μνημονίων, τώρα, αυτή τη βδομάδα που διανύουμε, η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή δύο κατεπήγοντα παρακαλώ νομοσχέδια μαζί με βροχή άσχετων τροπολογιών, δείχνοντας πόσο υποκριτικά είναι τελικά όλα αυτά που λέει για την αναβάθμιση του Κοινοβουλίου. Ή μήπως να θυμηθούμε και τη συστηματική τακτική πολλών υπουργών να αρνούνται να απαντούν όπως οφείλουν και έχουν υποχρέωση στις περισσότερες ερωτήσεις μας. Στα πλαίσια πάλι, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, της εμβάθυνσης της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας, δίνει τη δυνατότητα υποβολής πρότασης νόμου σε 100.000 πολίτες. Ασφαλώς,
και δεν διαφωνούμε ως προς αυτό, παρά το ότι ο αριθμός μάλλον δυσχεραίνει στην πράξη την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος και ένας μικρότερος αριθμός, παραδείγματος χάρη 20.000 πολιτών, θα το διευκόλυνε. Ωστόσο, και στο ζήτημα αυτό η κυβέρνηση έχει βεβαρημένο παρελθόν και η αξιοπιστία της είναι ανύπαρκτη. Γιατί από τον Οκτώβριο του 2016 αρνείται να φέρει για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την πρόταση νόμου 500 και πλέον συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχει κατατεθεί από το ΚΚΕ, παρά το ότι αυτή η πρόταση εκφράζει τη βούληση χιλιάδων εργαζομένων για την πραγματική αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Και να θυμίσω εδώ ότι εκτός από αυτή την πρόταση, ουδεμία πρόταση του ΚΚΕ, πρόταση νόμου ενώ, δεν έχει έρθει για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Σχετικά τώρα με το όριο που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις θητείες των βουλευτών, και εδώ αξίζει νομίζω να σημειωθεί και δεν είναι τυχαία η συμφωνία της Χρυσής Αυγής, που υπερακοντίζει μάλιστα ως προς το ζήτημα των θητιών, αφού η πρόταση αυτή περικλεί ένα από τα βασικά ιδεολογήματα που διακινήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια για την αιτία της κρίσης, αυτό δηλαδή της λεγόμενης επαγγελματοποίησης της πολιτικής, προκειμένου να αθωωθεί ο μεγάλος ένοχος που αποτελεί βέβαια και συστηματική επιδίωξη και της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Να αθωωθεί δηλαδή το ίδιο το σύστημα της καπιταλιστικής παραγωγής. Βεβαίως, έτσι όπως είναι διατυπωμένη και η πρόταση αυτή, μάλλον εντυπώσεις δημιουργεί παρά ουσία. Υπάρχει ωστόσο ένα ερώτημα που πρέπει να το σκεφτεί ο λαός. Ποιο είναι εδώ το κύριο και το ουσιαστικό? Το αν θα έχουν ή δεν θα έχουν καθορισμένες θητείες οι βουλευτές, ή το ποια πολιτική στηρίζουν και τι ψηφίζουν τελικά? Και εδώ να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και μια σειρά άλλες χώρες έχουν επιβάλει θητείες ακόμη και στον επικεφαλής του κράτους. Αυτό όμως δεν νομίζουμε ότι τις κάνει και πιο δημοκρατικές. Στο ζήτημα αυτό, τέλος, σε ό,τι μας αφορά, έχουμε τοποθετηθεί ως ΚΚΕ, με την πρακτική μας άλλωστε, ανανεώνοντας ανατακτά διαστήματα και την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περί αναλογικού εκλογικού συστήματος, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ασφαλώς και δεν πρόκειται για την απλή αναλογική, αφού ορίζει ως ανώτατο όριο της αναλογικότητας του εκλογικού συστήματος το 90%, ενώ παράλληλα διατηρεί και το πλαφόν του 3% για την εκλογή βουλευτών. Και δεν πρόκειται για την απλή αναλογική, γιατί ξέρετε, η αναλογικότητα είναι τελικά σαν την εγκυμοσύνη και δεν μετριέται σε ποσοστά, ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αντίθετα, η πρόταση του ΚΚΕ είναι που προβλέπει τη συνταγματική κατοχήρωση της ανώθευτης απλής αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συστήματος. Εδώ όμως χρειάζονται ορισμένες επισημάνσεις και διευκρινήσεις. Από μόνο του, κανένα μα κανένα εκλογικό σύστημα, ακόμα και το πιο δίκαιο, δεν είναι ποτέ αρκετό και ικανό ώστε να απαλλάξει το λαό από τα προβλήματά του. Άλλωστε, όπως όλοι γνωρίζουν, και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η εργατική τάξη, και οι μεγαλύτεροι δημοκρατισμοί σε μια καπιταλιστική κοινωνία συνήθως σταματούν έξω από τους τόπους δουλειάς. Αυτό ισχύει βεβαίως και για την απλή αναλογική, που η κυβέρνηση την παρουσιάζει ως απάβγασμα της δημοκρατίας. Για το λαό η απλή αναλογική εξασφαλίζει απλώς την ισοτιμία της ψήφου και τίποτε παραπάνω, αφού η έκφραση, η εκλογική της λαϊκής θέλησης εξακολουθεί να υπόκειται στους κάθε είδους εκβιασμούς, απειλές και πιέσεις που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στο πολιτικο-κοινωνικό σύστημα μιας εκμεταλλευτικής κοινωνίας όπως η καπιταλιστική. Για το αστικό πολιτικό σύστημα όμως, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναλογικό εκλογικό σύστημα φιλοδοξεί να παίξει σταθεροποιητικό ρόλο. Και αυτό το ομολογεί και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού, όπως αναφέρει στην πρότασή του,
αποκλείονται οι μονοκομματικές κυβερνήσεις και αντικαθίστανται από κυβερνήσεις συνεργασίας. Έτσι, η κυβερνητική πρόταση στόχο έχει να διασφαλίσει την ομαλότητα στην κυβερνητική εναλλαγή και κυρίως να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερη συνένεση στο πολιτικό σύστημα, προκειμένου απρόσκοπτα, εξηγήσαμε κύριε Δουζίνα προηγουμένως. Το εξηγήσατε, η πλέον λογική οδηγεί. Εγώ λέω το κίνητρο που σας σωθεί σε αυτήν τη θεσμοθέτηση. Προκειμένου λοιπόν απρόσκοπτα, ούτε ο διάολος τι κίνητρο έχει. Απρόσκοπτα και με ευρύτερο καταμερισμό αυτή τη φορά της ευθύνης ανάμεσα στα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κεφαλαίου, να προχωρούν ευκολότερα και γρηγορότερα οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις. Δηλαδή, αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση με την πρότασή της είναι μέσα από όσο το δυνατόν ευρύτερες συνενέσεις να υπηρετείται πιο στέρεα η αντιλαϊκή πολιτική. Τώρα, γύρω από αυτόν τον άξονα της εξασφάλισης της κοινοβουλευτικής και κυβερνητικής σταθερότητας, άξονας ο οποίος ας σημειωθεί είναι κοινά αποδεκτός από όλα τα αστικά κόμματα, εκδηλώνονται και οι επιμέρους διαφωνίες για το πώς, με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί αυτή η σταθερότητα. Μονοκομματική ή συνεργατικά. Και βεβαίως ποιος θα έχει και το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί τον εκλογικό νόμο που προτείνει ως καταλύτη για κυβερνήσεις συνεργασίας. Θεωρεί ότι και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαχέεται σε περισσότερα κόμματα η ευθύνη για τη διεύθυνση και την άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Όλα αυτά βέβαια για να μεταφράζεται ευκολότερα και με μεγαλύτερη ευρύτητα η πολιτική συνένεση σε συμφωνία, ανοχή και συνενοχή του λαού σε εκείνη την πολιτική που τον τζακίζει. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα των όρων κοινωνική ειρήνη και κοινωνική συνοχή. Μήπως όμως, η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορετική άποψη για τους σκοπούς που θα πρέπει να υπηρετεί ένας εκλογικός νόμος? Όχι βέβαια. Ο καημός τους, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πολιτική σταθερότητα, αποτυπωμένος στην άλλη όψη του ίδιου αντιλαϊκού νομίσματος. Ενώ και οι επιμέρους ενστάσεις που εκφράζουν τα υπόλοιπα αστικά κόμματα είναι στη βάση της αγωνίας τους για το πόσο η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ διασφαλίζει αυτή την πολιτική σταθερότητα. Φυσικά, και για να μην το ξεχνάμε, αποδέκτης τελικά όλης αυτής της συζήτησης περί κυβερνητικής σταθερότητας και τρόπου εξασφάλισής της και περί κλίματος συνένεσης είναι ο ίδιος ο λαός, τον οποίο όλοι, κυβέρνηση και αστική αντιπολίτευση, τον θέλουν ενσωματωμένο και στρατευμένο στους στόχους του κεφαλαίου, ώστε να υπομένει αγόγγιστα θυσίες χωρίς τέλος από την πλευρά του. Τελικά όμως, αν το καλοσκεφτεί κανείς και το δει λιγάκι πιο προσεκτικά, ποια είναι η διαφορά σε έδρες της εύλογης εκπροσώπησης για την οποία κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία, προφανώς με τον πόνους των 50 εδρών, από την πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εξαιρώντας τις 30 έδρες αφού μιλά για αναλογικότητα μέχρι 90%. Ποια είναι η διαφορά? 20 έδρες? Πόσο μακριά δηλαδή βρίσκεται το απαράδεκτο μπόνους των 50 εδρών από τις 30 έδρες που αφήνει στην άκρη τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί να τις δώσει ενδεχομένως αύριο ως μπόνους στο πρώτο κόμμα? Το ΚΚΕ, όπως είπαμε και εξηγήσαμε τους λόγους, με σταθερότητα και συνέπεια υπερασπίζεται τη θέση του για απλή και ανώθευτη αναλογική. Άλλωστε, τη θέση μας αυτή την καταθέσαμε και με την τροπολογία στη συζήτηση του σχετικού εκλογικού νόμου, ζητώντας εκτός από την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών, ζητώντας και την κατάργηση του πλαφών του 3%. Το κυριότερο όμως, και θέλουμε να το τονίσουμε για άλλη μια φορά, είναι ο λαός να συνειδητοποιήσει ότι όποιο σύστημα κι αν ισχύσει, οι κυβερνήσεις που θα προκύπτουν, πολυκομματικές ή μονοκομματικές, θα εφαρμόζουν πολιτικές και μέτρα σε βάρος του, εάν δεν αλλάξει φυσικά ριζικά η κατάσταση. Το κλειδί δηλαδή για το λαό μας δεν βρίσκεται στο εκλογικό σύστημα και κατ' επέκταση στην κάλπη και κάλπη και στην κυβερνητική εναλλαγή διαχειριστών ίδιας σκοπής, ανεξάρτητα αν αυτή θα υλοποιείται από ένα ή περισσότερα κόμματα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, μία φράση. Το κλειδί
βρίσκεται στην οργάνωση της πάλης του λαού μέσα στους τόπους δουλειάς. Στο σπάσιμο του φόβου, στο σπάσιμο της μυρολατρείας και της εγκατάλειψης της λογικής των μειωμένων απαιτήσεων. Το κλειδί τελικά βρίσκεται στο ορμητικό πέρασμα του ίδιου του ελληνικού λαού χωρίς διαμεσολαβητές πραγματικά στο προσκήνιο.